Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του pubato.gr, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή, η ώρα του Ερασιτέχνη, η μοναδική εκπομπή που ασχολείται με τα φλέγοντα θέματα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός την Κυριακή νίκησε με 5-0 τον Ατρόμητο στο γήπεδο Αποστόλου Νικολαίδης, ανέβηκε δεύτερο στη βαθμολογία, πάνω από ΠΑΟΚ, πάνω από την ΑΕΚ και μόλις 3 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, τον οποίο αντιμετωπίζει στο πρώτο παιχνίδι μετά διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις 22 Οκτωβρίου στο Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πάρα πολλά για την περίοδο του χειμώνα την οποία διανύουμε. Το ΠΑΟΚ παντού βρέθηκε στο Φάληρο, μάλλον θα βρεθεί και στο Φάληρο όπως βρέθηκε και στο Λεωφόρο και αύριο, Τετάρτη, τα κορίτσια του Γιάννη Καλμαζίδη στις 5 ώρα παίζουν το πρώτο τους αγώνα για το Chef Challenge Cup απέναντι στην Ολλανδική της Βόλε. Θα είμαστε εκεί, θα περιγράψουμε τον αγώνα στις 5 ώρα. Τα μικρόφωνα ανοίγουν 4.30 με 5 παρατέταρτο, 5 η ώρα το πρώτο σερβίς στο μεγάλο αγώνα βόλεϊ. Σήμερα λοιπόν η ώρα του Ερασιτέχνη πιάνει ένα ακόμα άθλημα, πιάνει ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε καλεσμένη τη Χαρά Δημητρίου, την εμβληματική αρχηγό της ομάδας του Γιάννη Χαραλαμπίδη, η οποία έχει ανέβει στην Α' Εθνική. Πήρε νίκη απέναντι στη Ρέα με γκολ της Τσέλσι Ντόμοντ στο δεύτερο ημίχρονο. Παρουσία εκατοντάδων οπαδών του Παναθηναϊκού. Όπως έχουμε πει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στηρίζουν τον Ερασιτέχνη, πηγαίνουν σε όλα τα αθλήματα. Όσο περισσότεροι μπορούν, γίνονται mail στον Ερασιτέχνη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή έχει τουλάχιστον περίπου 9.770 μέλη και ανεβαίνει, θα φτάσει στα 10.000. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από βόλεϊ γυναικών, φούτσαλ ανδρών που επιτέλους πήρε νίκη στην Α' Εθνική με ευρύ σκορ, πόλο ανδρών που επίσης επέστρεψε στις νίκες, αλλά και βόλεϊ γυναικών δηλώσεις λίγο πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα. Όλα αυτά, λίγο πριν βγει στις κάμερές μας η Χαρά Δημητρίου, θα τα σχολιάσουμε με τον αγαπητό συμπαρουσιαστή μου κάθε εβδομάδα, τον Παναγιώτη Βασιλάκο. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη. Μία ακόμη εβδομάδα γεμάτη πλούσια αγωνιστική δράση και μάλιστα λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτό βέβαια δεν επηρεάζει τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Θα ήθελες να ξεκινήσουμε με το πόλο? Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με το πόλο. Η ομάδα του Γιάννη Μάζη επιτέλους πήρε νίκη και μάλιστα με καλό σκορ, έτσι. Πήρε μία νίκη η ομάδα του Δημήτρη Μάζη κόντρα στα Χανιά με σκορ 14-10 και 3 γκολ του Μπέντζαμιν Στίβενσον. Εδώ να πούμε πως άλλη μία μεταγραφή αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Προηγήθηκε με 1-0. Εν συνεχεία το σκορ έφτασε τα 4 γκολ. 4-0. Διατηρήθηκε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε όλο το μάτς δηλαδή. Ο Δημήτρης Μάζης, να πούμε εδώ πως έκανε rotation, δοκιμάζοντας νέα σχήματα μέσα στον αγώνα, ενώ δηλαδή το μάτς βρισκόταν σε εξέλιξη. Εδώ μπορούμε να πούμε και για το mastermind του coach του Παναθηναϊκού, ο οποίος εν συνεχεία δήλωσε πως η ομάδα σήμερα είχε δύο πρόσωπα. Τα 10 γκολ που δεχτήκαμε από τα Χανιά ήταν πολλά. Υπήρχαν διαστήματα που οι αθλητές μου πήραν καλές αποφάσεις, αλλά υπήρχαν και κενά διαστήματα, όπως την τελευταία περίοδο, που τα Χανιά μείωσαν στα 4 τέρματα. Να πούμε εδώ πως αρκετά αξιόμαχη ήταν και η ομάδα των Χανίων. Και να πούμε αναλυτικά τώρα του σκόρερ του αγώνα. Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, 3 γκολ Μπέντζαμιν Στίβενσον, 2 γκολ Νικολαίδης, Χατζηγούλιας, Αλβέρτης και Αγκόρτσας και από ένα Καντανολέων, Σγουρίδης και Δερμιτζάκης διαμόρφωσαν το τελικό 14-10. Η επόμενη αγωνιστική στις 14 δεκάτου μας στέλνει στο Περιστέρι με τον Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου εκτός έδρας στις 4.30 το απόγευμα. Κλείνοντας, Σωτήρη, να πούμε πως αυτό που λέγαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές, ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται υπομονή για να δέσει, προέρχεται από ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα τόσο ευρωπαϊκά όσο και εγχώρια. Έτσι ήταν τα προβληματικά του Λεν Eurocup στο Κότορ, αυτά που βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας δηλαδή, καθώς και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που λύγησαν λίγο την ομάδα του Δημήτρη Μάζη, η οποία όμως με αρκετή υπομονή και δουλειά θα επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σωτήρη. Επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα λοιπόν η ομάδα του coach Μάζη, να χτίσουμε ένα σερί πάνω σε αυτή τη νίκη απέναντι στον ΝΑΟ Χανίων. Πρώτο ρεπορτάζ για την ημέρα, το πόλο, ναι. Σωτήρη, εδώ να πούμε πως είναι και το πρώτο τρίποντο βαθμολογικό. Με τον Ολυμπιακό βέβαια να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας, Απόλλωνα, Περιστέρι και Γλυφάδα, μετά ο Παναθηναϊκός, Πάτρα, Χανιά και Χίος. Ξέχασα να αναφέρω και τη βαθμολογία, Σωτήρη. Ωραία, κανονικότατα. Λοιπόν, φεύγουμε από το ρεπορτάζ του Πόλο. Καλώς ορίζουμε τη σημερινή καλεσμένη του ΠΑΟ παντού, την αρχηγό του ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού, τη Χαρά Δημητρίου. Χαρά, καλησπέρα, καλώς όρισες. Ανοίγουμε και το μικρόφωνο σου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαρά μου, λοιπόν, νίκη απέναντι στη Ρέα σε ένα κατάμεστο, όχι κατάμεστο γήπεδο, σε ένα γήπεδο το οποίο παρευρέθηκαν και πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού.
Θέλω να σου ρωτήσω, περιμένετε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο, περίπου 250 άτομα? Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού στις φιέστες μας που είχαμε κάνει στην άνοδό μας από την γάμα κατηγορία και τη β' είχε δώσει το παρόν, προντερό παρόν μπορώ να πω, μέσα στη λεωφόρο. Και ήταν η αρχή ίσως της υποστήριξής του περισσότερο σε παιχνίδια που θα έχουμε τώρα και στην πρώτη κατηγορία. Αναμενόμενο θεωρώ. Και ήταν πολύ όμορφο και όλη η υποστήριξή τους στο Ρέθυμνο που μας ενθαρρύνανε όλα τα λεπτά μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το που παρευρέθηκαν εκεί και στο τέλος που πανηγυρίσαμε και όλα στην πρώτη μας νίκη στην πρώτη κατηγορία. Γκολ από νέα μεταγραφή, νέα συμπαίκτρια, η Chelsea Ντόμοντ, η οποία δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, εσύ τα ζεις καλύτερα γιατί είσαι κάθε μέρα με τα κορίτσια. Νομίζω ότι η Chelsea είναι μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση, την είδα να κινείται, να πλασάρεται σωστά, να βοηθάει στην επίθεση, να πετυχαίνει και γκολ. Είναι μια καλή συμπαίκτρια στο σύνολο των μεταγραφών που έχετε κάνει αυτή την αγωνιστική περίοδο. Παραμείναμε 11 κορίτσια από την αθλητρία από την προηγούμενη χρονιά και ενσωματώθηκαν 13 νέες. Με πολλή ποιότητα ατομικά η κάθε παίχτρια, το συζητάω με πολλές παραστάσεις που έχουν κορίτσια και Έλληνες διεθνείς αθλητρίες που έχουν αγωνιστεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και τις κοπέλες που έρχονται τώρα από το εξωτερικό. Η κάθε μία σίγουρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ατομικά, που όταν καταφέρνουμε με σύνδεση μέσα στην ομάδα να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και αυτά, είδατε πόσο όμορφο φάνηκε και στη συνεργασία του Γκολ, που παίχτρια εκείνη τη στιγμή που πέρασε και όλες τις αλλαγές μέσα στον αγώνα, κατάφερε να δημιουργήσει με μια ατομική προσπάθεια ένα όμορφο γκολ. Παναγιώτη, συνεχίζεις εσύ. Χαρά, καλησπέρα και από μένα. Είχαμε βρεθεί, είχαμε μιλήσει στη Media Day του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω όμως το ερώτημα που είχα πει τότε και θέλω να το ξαναρωτήσω για ένα λόγο. Διότι η κατάσταση το έχει φέρει έτσι. Η προετοιμασία λοιπόν του Παναθηναϊκού στο Πήλιο σημαδεύτηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Αυτό ωστόσο δείχνει να μην έχει επηρεάσει τόσο πολύ την αγωνιστική κατάσταση, δεδομένου και του διπλού με τη ΡΕΑ και την παρουσία του κόσμου. Πώς θα σχολιάζεις λίγο εκείνη την περίοδο και γενικά πώς φτάσαμε μέχρι και την πρώτη νίκη? Αρχικά ότι μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε προετοιμασία σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στο Πήλιο, στα Χάνια. Είναι το ξενοδοχείο Μάνθος. Αυτή τη δυνατότητα μας την έδωσε ο ερασιτέχνης φέτος και ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Και ευτυχώς και τον ευχαριστούμε που δεν βρεθήκαμε σε ένα τυχαίο ξενοδοχείο και θα σου συνεχίσω, Παναγιώτη, σχετικά. Γιατί ενώ όλος ο κόσμος γύρω μας βλέπαμε ότι συνέβαιναν τόσα πολλά από την κακοκαιρία και τις πλημμύρες, εμείς δεν μείναμε ούτε χωρίς ρεύμα, ούτε χωρίς νερό, γιατί το ξενοδοχείο από μόνο του είχε αυτές τις παροχές, οπότε δεν αντιληφθήκαμε τόσο πολύ στο κομμάτι του να μας επηρεάσει, να μας επηρεάσουν τα καιρικά φαινόμενα μέσα στο ξενοδοχείο. Ήμασταν εσόκλειστες. Σίγουρα η προετοιμασία μας άλλαξε μερικώς, καθώς από το να βγούμε στο γήπεδο το εντεκάρι για να παίξουμε. Κάναμε απλά την προετοιμασία μας στο κλειστό του μπάσκετ που έχουν εκεί και συνεχίσαμε κανονικά τις προπονήσεις μας. Οπότε, από τη μία δεν χάσαμε κάποια προπόνηση, από την άλλη, μέσα στην ατυχία που συνέβη στη χώρα, ήμασταν τυχερές γιατί ήμασταν εκεί και ευχαριστούμε και τον ερασιτέχνη που είχε κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για εμάς και δεν αντιληφθήκαμε το πρόβλημα. Παναγιώτη, συνεχίζεις. Και άλλη μία ερώτηση. Είδαμε την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο να είναι μία συγκλονιστική. Αυτό θα θέλατε να το δείτε και εντός έδρας, φαντάζομαι, φέτος. Σε κάθε παιχνίδι, αν με ρωτάς, είτε είναι εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Σίγουρα ξέρουμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι περισσότερος, μπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο εδώ στην Αθήνα. Οπότε τον περιμένουμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που έχουμε το Σάββατο στο Κοροπή με την ομάδα της Καστοριάς. Παίζουμε εδώ, εντός έδρας στις 4. Είναι ο 10ος παίχτης ο κόσμος, το ξέρουμε όλοι, πόσο ενθαρρυντικός είναι, πόσο μας υποστηρίζει. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το στίγμα του μας το έχει δώσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά και ευελπιστούμε τώρα που αγωνιζόμαστε στα μεγάλα σαλόνια
να δώσει ο κόσμος για άλλη μια φορά το παρόν. Πριν το πάω στο μέλλον, θα πάμε λίγο πιο πίσω. Πέρασε ο Παναθηναϊκός στη Β' Εθνική, τέρμαξε ψηλά, τέρμαξε πρώτος, ανέβηκε στην Α' Εθνική. Πόσο δύσκολο ήταν το περσινό έργο του να ανεβείτε στα μεγάλα σαλόνια? Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε, αν κάποια στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να μην περάσουμε, αν ξεκινήσατε με δυσκολία, αν ξεκινήσατε με φόβο, που είναι απόλυτα λογικό. Ο στόχος είχε τεθεί από την αρχή, ήταν το πρωτάθλημα και μόνο. Αυτό το βλέπαμε ήδη από την γάμα κατηγορία. Πολύ νωρίς είχαμε κάνει μία ήττα. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε την ομάδα και στις προπονήσεις και στους επόμενους αγώνες να είναι πιο συγκροτημένη. Δεν ξεφύγαμε από αυτό που είχαμε οργανώσει, που είχαμε θέσει ως απόλυτο, και ήταν το πρωτάθλημα και η άνοδο μας στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε βλέπαμε τη δική μας δουλειά και προσπάθεια, το συνεχίσαμε και έτσι καταφέραμε να φανούμε πιο ανταγωνιστικές στους επόμενους αγώνες, που μετά δεν είχαμε ούτε καν ισοπαλία ούτε ήττα. Το πήγαμε σε ρί. Ο coach Χαραλαμπίδης, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, συμπτωματικά ήταν ο τρίτος καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Συμπτωματικά είσαι και εσύ φέτος η τρίτη καλεσμένη. Είχε πει ότι το πλάνο του Παναθηναϊκού είναι ότι εντός μιας διετίας, το πολύ τριετίας, η ομάδα να βγει Ευρώπη. Πέρυσι έγινε το πρώτο βήμα, είσαι στην Α' Εθνική. Φέτος, οι στόχοι ποιοι είναι στην Α' Εθνική? Να πλασαριστούμε καλά στις πρώτες θέσεις, κοντά σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Ατρόμητο? Είναι να βγούμε πρώτοι? Ποιοι είναι οι στόχοι για φέτος? Σε κάθε περίπτωση, όταν η ομάδα ξεκινάει από τη γάμα κατηγορία, πηγαίνει στη Β' και ανεβαίνει στην Α', αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά φαβορεί στην πρώτη κατηγορία και γνωρίζουμε ήδη ότι πολλά χρόνια τώρα υπάρχει και ο πρωταθλητής, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ή να αγνοήσουμε το τι συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Οι στόχοι αρχικά ήταν αυτοί. Έπειτα όμως ο Ερασιτέχνης είχε και την υποστήριξη της ΠΑΕ. Κάναμε σπουδές μεταγραφές, οπότε σε κάθε περίπτωση θα κυνηγήσουμε και τον τίτλο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της διεκδίκησης του τίτλου, οπότε ευελπιστούμε για το καλύτερο. Είναι η πρώτη μας χρονιά όμως σε κάθε περίπτωση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, που είναι όλα νέα για μας. Δεν έχουμε ξανά αντιμετωπίσει τους ίδιους αντιπάλους, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και αν μη τι άλλο για την κατάκτηση του τίτλου. Εσύ, χαρά μου που είσαι και διεθνής παίκτρια, πριν πάω στον Παναγιώτη. Ποια ομάδα θεωρείς δυσκολότερη αντίπαλο στη φετινή Α' Εθνική? Πολλές είναι οι ομάδες που είναι ανταγωνιστικές. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής τόσων ετών, που πιστεύω ότι από την εμπειρία κιόλας που έχει, μπορεί να φέρει κάποια δυσκολία σε όλες τις ομάδες. Παναγιώτη, συνεχίζεις. Εγώ τώρα, χαρά, θέλω να βγούμε λίγο από το πλαίσιο του Παναθηναϊκού, να πάμε γενικότερα στην Α' Εθνική γυναικών, στο πρωτάθλημα γυναικών και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Το ποδόσφαιρο γυναικών, λοιπόν, ανεβαίνει συνεχώς, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. Το είδαμε αυτό και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο των εθνικών ομάδων των γυναικών. Τι χρειάζεται, πιστεύεις, το ελληνικό πρωτάθλημα για να γίνει πιο ελκυστικό? Εντάξει, εφάμιλο της Αγγλίας, την Αγγλία όπως γνωρίζουμε δεν μπορεί να τη φτάσει κανείς στο επίπεδό της. Όμως στην Ελλάδα ποιες είναι οι βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για να το παρακολουθήσει ο κόσμος λίγο περισσότερο? Εντάξει, μπορεί κάποιες χώρες όπως η Αγγλία να βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολύ καλή οργάνωση. Βλέποντας όμως την Αγγλία και αυτές τις χώρες που ήδη βρίσκονται μπροστά, πιστεύω ότι έτσι και μόνο μπορούμε να ανέβουμε περισσότερα σκαλοπάτια. Υπάρχει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και υπάρχει συμμετοχή περισσότερων κοριτσιών σε υποδομές, σε ομάδες γυναικών. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί σημαίνει ότι έχουν ξεκινήσει και οι γονείς από τη δική τους θέση να βλέπουν το ποδόσφαιρο γυναικών ως άθλημα και για τα κορίτσια. Ότι έχει ξεπεραστεί λίγο η προκατάληψη του ότι είναι μόνο για άντρες. Πιστεύω ότι μια καλή οργάνωση με υποδομές σιγά σιγά θα μας φέρει εκεί που χρειάζεται να βρισκόμαστε και εμείς τα επόμενα χρόνια. Αν δηλαδή κάθε ομάδα γυναικών παγωνίζεται
σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, γάμα, βήτα και αλφα κατηγορίας, έχει υποδομές και κορίτσια που τα πλαισιώνουν στις ακαδημίες τους, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να βλέπουμε τα επόμενα χρόνια την περισσότερη ανάπτυξή μας. Και ο αθλητισμός, όπως γνωρίζουμε, συμβάλλει πάντα και στην ισότητα. Αυτό πιστεύω κιόλας, γνωρίζοντας το ποδόσφαιρο από το εξωτερικό, ότι κάνει τη διαφορά. Γιατί ήδη από νεαρές ηλικίες τα κορίτσια παίζουν πρωταθλήματα. Και αυτό ίσως να βοηθήσει και φέτος, γιατί στην πρώτη κατηγορία χρειάζονται όλες οι ομάδες φέτος να έχουν ομάδα κάτω των 16. Οπότε εύχομαι να είναι μια καλή αρχή και φέτος για όλες τις ομάδες και για τις υποδομές, έτσι ώστε σιγά σιγά και τα νεαρά κορίτσια να παίρνουν τους αγώνες και τις συμμετοχές που χρειάζονται, έτσι ώστε σε μια άλλη μεγαλύτερη ηλικία, στα 18 τους, να είναι έτοιμες για να πλαισιωθούν και να αγωνιστούν σε μια ομάδα γυναικών. Η ερώτησή μου που έκανα προηγουμένως ήταν η follow-up, πήγαινε δηλαδή προς την ισότητα και κατά πόσο ο αθλητισμός πιστεύεις πως συμβάλλει σε αυτή. Σίγουρα χρειάζονται ακόμα περισσότερες προσπάθειες από τον κόσμο προσωπικά. Αυτό έχει να κάνει και κυρίως με το πώς ο καθένας βλέπει τα πράγματα. Συγκεκριμένα για μένα το ποδόσφαιρο είναι κάτι που έχω γνωρίσει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ευτυχώς στον τόπο που μεγάλωσα δεν υπήρχε αυτή η διάκριση, ούτε ποτέ κανένας με έδειξε με το δάχτυλο γιατί παίζω με τα αγόρια ή παίζω ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι αυτό σιγά σιγά έχει εξαλειφθεί και θεωρώ ότι είναι και ένας λόγος που συμμετέχουν περισσότερα κορίτσια ενεργά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα οι προκαταλήψεις, αλλά εύχομαι με τα χρόνια να υπάρχει περισσότερο αθλητική παιδεία στον κόσμο για να μπορέσει να αντιληφθεί ότι όλα τα αθλήματα είναι για όλους και για άντρες και γυναίκες. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται κανονικά. Χαρά μου, εσύ είπες ότι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία να παίζεις ποδόσφαιρο. Πώς σου βγήκε αυτό, δηλαδή άρχισες να παίζεις τα διαλύματα στο δημοτικό, συνέχισες το γυμνάσιο και λες γιατί να μην το κάνω πιο επαγγελματικά, κάτι τέτοιο έγινε? Δεν το σκέφτηκα ποτέ πώς ξεκίνησα να παίζω, όπως και τα υπόλοιπα, όπως και τα αγόρια. Παίζανε ποδόσφαιρο, έτσι και εγώ, με κάποιες φίλες μου. Παίζαμε μαζί τους τα διαλύματα. Αυτό έκανε και πιο εύκολο και στο γυμναστή μου και στους γονείς μου, στον μπαμπά μου, γιατί ήταν και εκείνος παίχτης ποδοσφαιρικός, να αντιληφθεί ότι έχω μια ικανότητα. Και έτσι με έγραψε σε μια ακαδημία στα 10 μου και έπαιζα κανονικά σε ακαδημία αγοριών μέχρι τα 16. Εκεί ήταν δηλαδή τα πρώτα μου βήματα. Και η πρώτη ακαδημία γυναικών? Δεν πήγα σε ακαδημία γυναικών, πήγα σε ομάδα γυναικών. Ήταν ο Βόλος, 2004. Ήταν σε ηλικία 17 χρονών. Εντάχθηκα σε ομάδα γυναικών και ξεκίνησα να παίζω και στο πρωτάθλημα της Αλφαθηνικής. Και η πρώτη κλείσε στην εθνική, γιατί μην το αμελούμε αυτό. Η χαρά είναι και υπαίθρια εθνική ομάδα. Υπάρχει και εθνική ποδοσφαίρου γυναικών. Εντάξει, δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, αλλά έχω ακούσει και έχω δει ότι γίνονται βήματα πρόοδου με αλματώδη ρυθμό. Η πρώτη μου κλίση έγινε από την ομάδα του Βόλου. Όταν ήμουν νεάνιδα το 2008. Και μετά, εφόσον αγωνίστηκα για την επόμενη χρονιά στην ομάδα του Βόλου, έγινε και κλίση στην εθνική ομάδα γυναικών το 2009. Εγώ δράτωμαι της ευκαιρίας τώρα να ρωτήσω τη Χαρά, εφόσον είναι και αρχηγός. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, σε μία ομάδα, όταν κάποια παίκτρια στην περίπτωσή σας έρχεται στην ομάδα, ποια είναι η ευθύνη του αρχηγού να την εντάξει σε αυτή και συναισθηματικά και αγωνιστικά, δηλαδή να την κάνει μέλος της ομάδας, μέλος της οικογένειας. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Φαντάσου, Παναγιώτη, ότι εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε 11 παίχτριες που ήταν ήδη στην ομάδα και 13 νέες. Οπότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Όχι μόνο εγώ σαν αρχηγός, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια. Έτσι ώστε σιγά σιγά να υπάρχει καλύτερη χημεία μεταξύ μας. Το θετικό είναι ότι κάποιες αθλήτριες παίχτριες έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν μαζί. Είτε στην εθνική ομάδα, είτε στον ΠΑΟΚ, γιατί ήμασταν 4 κορίτσια ήδη συμπαίχτριες εκεί και έχουμε ξανακατακτήσει τον τίτλο. Με την βοήθεια όλων των κοριτσιών έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία, μια πάρα πολύ καλή σύνδεση. Αν με ρωτάς προσωπικά, σαν αρχηγός, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το κομμάτι της προσαρμογής των κοριτσιών αρχικά στην πόλη, στην Αθήνα. Κάποια κορίτσια δεν έχουν ξαναζήσει εδώ, είτε σε μεγάλη πόλη, τα κορίτσια από το εξωτερικό σε κάθε περίπτωση δεν έχουν ξαναέρθει Ελλάδα. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει άμεσα είναι αν πρώτα είναι καλά εδώ, αν υπάρχει κάτι που τους απασχολεί,
Ευτυχώς ήταν όλα λυμένα από την ομάδα στο κομμάτι των σπιτιών και σε τέτοια είδους ζητήματα. Οπότε πιο πολύ μετά χρειάστηκε μέσα στο γήπεδο για να κάνουμε τη μετάφραση για να μπορέσουν να καταλάβουν για το τι μιλάμε, να έρθουμε πιο κοντά, να συνδεθούμε, να δούμε λίγο και το πώς σκέφτεται ο καθένας. Γιατί ο κάθε χαρακτήρας δεν είναι ο ίδιος, καταλαβαίνει σε κάθε περίπτωση. Οπότε γνωρίζοντας το χαρακτήρα των κοριτσιών, έτσι έχουμε μάθει και πώς να αντιμετωπίζουμε τώρα η μία την άλλη. Και το πολύ θετικό είναι ότι πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, έχουν πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ μας οι παίκτριες. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και για τη συνέχεια. Γιατί έχετε δρόμο. Γιατί η σεζόν έχει μόλις ξεκινήσει. Υπάρχει πάρα πολύ. Μόλις ξεκινήσαμε, σωστά. Χαρά μου, εσύ στο Παναθηναϊκό, πότε έγινε η πρώτη επαφή για να έρθεις και είχες από πριν φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα και ήθελες να παίξεις την ομάδα? Το 2001. Συγγνώμη, το 2021 ήρθα στην ομάδα με την ίδρυσή της. Όταν έμαθα τον Ιούνιο το 2021 ότι ο Παναθηναϊκός θα επανιδρύσει το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών, ήταν μεγάλη μου συγκίνηση εκείνη τη στιγμή. Το συζήτησα με τον μπαμπά μου. Η αλήθεια είναι ότι για την αγωνιστική μου κατάσταση η ΓΑΜΑ Εθνική για μένα ήταν κάποια σκαλοπάτια κάτω. Όμως για τον Παναθηναϊκό θα το ξανάκανα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι Παναθηναϊκός, το υποστηρίζω από πάρα πολύ μικρή. Ο μπαμπάς μου είναι εκείνος Παναθηναϊκός, εκείνος με έκανε και με όθησε στο να αγαπήσω αυτή την ομάδα. Μου αρέσει όσα πρεσβεύει ο σύλλογος σε κάθε περίπτωση, αυτή η μαχητική ψυχή που έχει και κάθε παίχτης που υποστηρίζει την ομάδα. Και από το 2021 είμαι εδώ, από την γάμα κατηγορία και συνεχίζουμε. Ακριβώς. Τώρα από τον Παναθηναϊκό, τον κανονικό, το ομάδα δρών. Έχεις κάποιο αγαπημένο παίκτη, είτε από το τωρινό ρόστερ είτε από τα παλιότερα? Αγαπημένος παίκτης. Από πολύ παλιά θα σου πω ότι ο αγαπημένος μου ήταν ο Γιούρκας. Για από τους παίκτες τώρα που αγωνίζονται στην ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ η μαχητικότητα και η θέληση που έχει ο Φώτης Ιωαννίδης. Βλέπω πώς λειτουργεί και πώς αγωνίζεται. Μου αρέσει και αυτό που προβάλλει προς τα έξω, που πιστεύω όμως ότι το αισθάνεται κιόλας. Δεν βλέπει ανταγωνιστικά τη θέση του, αλλά κοιτάζει μόνο το καλό της ομάδας. Είτε αγωνίζεται εκείνος, είτε το σπόραρ που παίζουν την ίδια θέση. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και για την ομάδα μας συγκεκριμένα των Ανδρών, μου αρέσει πάρα πολύ ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό βρίσκεται στο γήπεδο και κυνηγάει το αποτέλεσμα. Επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις τι, θα πω κάτι τώρα, ότι πάρα πολλοί φίλοι μου, όταν τους είπα ότι ξέρετε η αυριανή εκπομπή θα έχει για ποδόσφαιρο γυναικών και είναι και Παναθηναϊκή, με ρωτήσανε καλά, εάν η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού παίξει με την κανονική των Ανδρών, μπορεί να την κερδίσει? Και ειλικρινά δεν έχω απάντηση, δεν θέλω να απαντήσω, είναι ερώτηση παγίδα. Θέλω να την δώσω εσύ την απάντηση. Θα τις απαντήσουμε τώρα. Γενικότερα αυτό που χρειάζεται να αντιληφθεί και ο κόσμος είναι ότι το ποδόσφαιρο γυναικών σε σχέση με το ποδόσφαιρο ανδρών δεν υπολείπεται σε κομμάτια τεχνικής φύσεως ή τακτικής φύσεως. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα οι άνδρες είναι πιο δυνατοί από εμάς. Δηλαδή, αν πάμε να μονομαχήσουμε με κάποιον και έχω την μπάλα στα πόδια, μπορεί με ένα τζαρτζάρισμα να πάω λίγο πιο μακριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε δυνατές, αλλά από τη φύση μας καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι άνδρες είναι πιο δυνατοί και πιο γρήγοροι. Δηλαδή, σε αυτά τα κομμάτια είναι αυτά που το ποδόσφαιρο γυναικών υστερεί σε σχέση με το ποδόσφαιρο ανδρών. Αλλά αν παρακολουθήσεις ένα ποδόσφαιρο γυναικών, θα αντιληφθείς ότι και σε κομμάτια τεχνικής θα δεις μια άψογη τρίπλα και σε συνδυασμούς τακτικής θα δεις ένα υπέροχο 1-2. Δεν υπάρχουν κομμάτια δηλαδή που δεν συμβαίνουν όπως το ποδόσφαιρο των ανδρών. Είναι κανονικό ποδόσφαιρο. Είναι κανονική απλά εκεί, απλά, ναι, απλά εκεί είναι οι διαφορές μας. Στο αν, ας πούμε, δηλαδή, για μένα παράδειγμα που είμαι αμυντικός, ένας επιθετικός, αν πετάξει την μπάλα στο χώρο και κινηθεί, μπορεί να με τον προλάβω. Θα είμαι κοντά του, αλλά δεν θα είμαι 100% εκεί όσο θα ήταν ένας άντρας. Αυτό. Να διοργανωθεί άμεσα οικογενειακό διπλό να δούμε από τα αποτελέσματα. Χαρά μου, είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείς και διεθνές γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχεις κάποια αγαπημένη παίκτρια σε διεθνές επίπεδο? Ναι, είναι η Άλεξ Μόργαν που αγωνίζεται στην ομάδα της Αμερικής. Για πολλά χρόνια ήταν η αγαπημένη μου παίκτρια, φοράει και το 13, το αγαπημένο μου νούμερο.
Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα παρακολούθησα και το παγκόσμιο κύπελο. Είδα ότι υπάρχουν πολλές παίκτες που είναι ταλέντα και που είναι πολύ ωραίο που θα συνεχίσουν να παίζουν ακόμα τα επόμενα χρόνια σε ευρωπαϊκές ομάδες ή γενικότερα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, συνεχίζεσαι. Εγώ θα ήθελα να κάνω επίσης ένα follow-up στην ερώτηση του Σωτήρη σχετικά με την αγαπημένη παίκτρια από το εξωτερικό. Υπάρχει μάλλον ομάδα ή ομάδες που ξεχωρίζεις από το εξωτερικό, όχι μόνο από το πρωτάθλημα Αγγλίας που προαναφέραμε, αλλά γενικότερα από Γαλλία, Ιταλία, ως ανερχόμενες, είτε ως, για να μάθει και ο κόσμος δηλαδή, ποιες ομάδες είναι περισσότερο στην επικαιρότητα, να το πούμε, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην Ευρώπη περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, η Αγγλία. Το ποδόσφαιρο της είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Της Γαλλίας, Σουηδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία. Είναι ομάδες όπως είναι και στον ανδρών. Ας πούμε στη Γερμανία είναι η Wolfsburg, η Bayern, στη Γαλλία η Lyon, η Paris. Τα αντίστοιχα δηλαδή, οι αντίστοιχες ομάδες γυναικών που είναι και στον ανδρών. Όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Real, ακόμα η Juventus στην Ιταλία. Δηλαδή, τα αντίστοιχα brand name στο κομμάτι των συλλόγων στο ποδόσφαιρο των ανδρών έχουν και αντίστοιχα τμήματα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά τους. Δηλαδή, τη στιγμή που με ρώτησες για την Γερμανία, που προσωπικά έχω αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και αυτό οφείλεται σε αυτό που είπαμε, ότι η οργάνωσή τους είναι πάρα πολύ υψηλή. Και γενικότερα έχουν τα τμήματα υποδομών που τα νεαρά κορίτσια έχουν δυνατότητα να ενταχθούν σε μια ομάδα γυναικών από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και να έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Πολύ σημαντικό. Μια πρώτη τελευταία ερώτηση για τις υποδομές. Αυτές οι υποδομές στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Σε άλλες ομάδες υπάρχουν παρόμοιες υποδομές για γυναικείο ποδόσφαιρο, ώστε να χτίσουμε φυτώρια και να αιμοδοτούμε τις ομάδες με Ελληνίδες παίκτες. Όπως είπα και πιο πριν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση στις ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην πρώτη κατηγορία να έχουν ομάδα κάτω των 16 και θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Έτσι ώστε να υπάρχει και η ευκαιρία σε αυτά τα κορίτσια, η δυνατότητα να αγωνιστούν. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε αθλήτριες και από πολύ νεότερη ηλικία. Από τα K5, ας πούμε. Χρειάζεται το κοριτσάκι από αυτή την ηλικία, από 5 ετών, 6. Να ενταχθεί σε ομάδα γυναικών. Και ακόμα εμείς, σαν Παναθηναϊκός, δεν έχουμε. Αμφιβάλλω κιόλας αν έχουν σε αυτή την πολύ μικρή ηλικία και άλλες ομάδες. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπούμε στη διαδικασία. Όπως υπάρχουν στις αναπτυξιακές ηλικίες στα τμήματα υποδομών των ανδρών ομάδες K5, να ξεκινήσουμε και εμείς από αυτές τις ηλικίες. Παναγιώτη, πριν πάμε στο μήνυμα στον κόσμο, να σε ρωτήσω κάτι, χαρά να διαφωτίσει κάτι. Νομίζω ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στην Α κατηγορία, το 70% των παικτριών είναι Ελληνίδες, σωστά? Οι περισσότερες, ναι. Οι περισσότερες είναι Ελληνίδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο, δόξα τω Θεώ, υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί στο ανδρικό ποδόσφαιρο, εντάξει, έχει παραγίνει το πράγμα με ξένους παίκτες που έρχονται, δεν παίρνουν ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, βλέπεις ομάδες σε πρώτη κατηγορία και έχουν δύο Έλληνες. Δηλαδή, να πούμε ευτυχώς που υπάρχει το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί δεν γίνεται τώρα, συγγνώμη, ο Άρης να έχει 25 ξένους και δύο Έλληνες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό κάθε φορά, ορδές ξένες. Αυτό είναι θλιβερό για κάθε ομάδα στην Ελλάδα. Εφόσον έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν, Έλληνες παίκτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν, να πηγαίνουμε και να κοιτάζουμε τις ξένες αγορές και να εντάσσουμε στο δυναμικό μας μόνο αθλητές από το εξωτερικό. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση κάποιος παίκτης, όπως και στη δική μας την περίπτωση τώρα που έχουμε 4 διεθνείς, θα βοηθήσουν την ομάδα με τις δικές τους παραστάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και Ελληνίδες αθλητρίες οι οποίες μπορούν εξίσου να ανταπεξέλθουν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχουν και παίκτες ξένοι, καθώς και έχουν διαφορετική κουλτούρα και μπορούν να βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα με διαφορετική αθλητική παιδεία. Και είναι ωραίο αυτό. Αλλά χρειάζεται και αυτή η σύνδεση, να υπάρχουν δηλαδή και οι Έλληνες και οι παίκτες στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι και στο ποδόσφαιρο των ανδρών χρειάζεται σιγά σιγά να γίνει και λίγο, να υπάρχει και ένα όριο για το πόσοι Έλληνες ή παίκτες από το εξωτερικό θα αγωνίζονται αντίστοιχα.
Να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 80 που υπήρχε το όριο των ξένων. Δεν ξέρω αν υπάρχει όριο ξένων παικτριών στις ομάδες γυναικών. Υπάρχει ή είναι ελεύθερο να πάρουμε όποιες θέλουμε. Υπάρχει σε εμάς όριο. Το οποίο είναι? Νομίζω τέσσερις. Τέσσερις ξένες. Βάλτε πέντε όριο στο ποδόσφαιρο αντρών και θα δείτε. Στον αγωνιστούν. Ναι, στον αγωνιστούν. Νομίζω στον αγωνιστούν είναι τέσσερις. Μπορεί κάποια ομάδα δηλαδή να έχει παραπάνω, απλά να αγωνίζονται τέσσερις. Βάλτε τέτοιο όριο στην Super League και θα δείτε για πότε η εθνική ομάδα θα ξαναγυρίσει στα μεγάλα σαλόνια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και Euro και Mundial. Παναγιώτη, να κλείσουμε και με το μήνυμα στον κόσμο, το οποίο το κάνεις εσύ. Βεβαίως, και η χαρά εκτός από παίκτρα και αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι και φίλαθλος του Παναθηναϊκού, οπότε αυτό έχει και διτό νόημα. Λοιπόν, χαρά ένα μήνυμα θα θέλαμε να δώσεις στους φίλους του Παναθηναϊκού πριν σε αποχαιρετήσουμε. Να τους πω ότι αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, είτε έρχονται στο γήπεδο είτε όχι, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολουθούν και από τα μέσα πια τις ομάδες. Είτε του Εραστέχνη, είτε την ομάδα των ανδρών. Πώς τους χρειαζόμαστε στους αγώνες και όταν μπορούν και έχουν δυνατότητα να βρίσκονται κοντά μας, γιατί μας ενθαρρύνουν αρκετά, μας υποστηρίζουν. Είναι πραγματικά ο κόσμος ο 12ος παίχτης. Και εύχομαι οποιαδήποτε χαρά ζήσουμε και καταφέρουμε και σαν ποδόσφαιρο γυναικών αυτή τη χρονιά να ζήσουμε, να τους έχουμε δίπλα μας για να πανηγυρίσουμε μαζί. Ίσως το καλύτερο μήνυμα. Παναγιώτη, έχεις να πεις τίποτα? Όχι, να αποχαιρετήσω τη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο Κοροπή, το επόμενο παιχνίδι. Ναι, στο Κοροπή στις 4 με την ομάδα της Καστοριάς. Το πάω παντού, ίσως βρεθεί εκεί, θα το δούμε ανάλογα τις υποχρεώσεις. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαρά μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και εμείς αποχαιρετούμε τη Χαρά Δημητρίου, αρχηγό του ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα επιμείνω, διότι εντάξει, δεν είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, αλλά έχει παραγίνει το κακό με τους ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δηλαδή καταντάει γέλιο. Καταντάει γέλιο. Δηλαδή, μετά παραπονιόμαστε γιατί η εθνική ομάδα έχει πάρει την κατιούσα. Γιατί όταν όλοι οι παίκτες σου παίζουν στο εξωτερικό, τεκτό ρε παιδιά να παίξετε στο εξωτερικό, αλλά παλιότερα, πώς η εθνική ομάδα μονοτούντανε. Γιατί οι 4-5 μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παοκάρης, Ηρακλής, Πανιώνιος, είχαν καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα, ανεβαίνει επίπεδο το πρωτάθλημα της Super League και αιμοδοτούσαμε σωστά την εθνική ομάδα. Είναι και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Μα δεν υπάρχει αυτό πλέον. Δηλαδή, τι παραπονιόμαστε. Πρέπει να πούμε όμως ότι εκτός από αυτό και οι ομάδες της επαρχίας, που δεν το θυμάσαι δηλαδή ούτε εσύ τόσο έντονα, αλλά κάποτε. Υπήρχαν μέσα στις ομάδες της επαρχίας και ντόπιοι από την πόλη εκείνη. Δηλαδή, πλέον αυτό δεν το συναντάς. Πόσοι Γιαννιώτες παίζουν στα Γιάννενα, ας πούμε. Ενείς. Πόσοι Τριπολιτσιώτες παίζουν στην Τρίπολη. Και πόσοι Καρδιτσιώτες παίζουν στην Καρδίτσα. Έτσι, γιατί εγώ κατάγομαι από την Καρδίτσα και ξέρω από την τοπική αναγέννηση. Αυτό. Α μην το πάμε στην Τρίπολη, γιατί εκεί υπάρχει συζήτηση για τον Παναρκαδικό. Όσοι ξέρετε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τελευταία ομάδα που ήταν μόνο Έλληνες και πολύ δυνατή, ενώ είχαν τον Παναγιώτη Γιόλετα. Ήταν, θυμάστε, η Λάρισα. Πότε είχε πάρει πρωτάθλημα εκεί που είχε πάρει η Λάρισα το 87, το 88. Νομίζω το πρωτάθλημα και εν συνεχεία και ένα κύπελο, νομίζω. Και το τελευταίο κύπελο το πήρε δεκαετία του 2000. Το 2008 εναντίον μας. Εναντίον μας. Ναι, μπράβο. Ακριβώς, και πάλι με Έλληνες παίκτες. Και πάλι με Έλληνες ήταν ο Κλέιτον, ήταν κανένα δυο άλλοι. Το 87 υπήρχε ο Βουτήριτσας, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αυτό, εννοεί. Δηλαδή, εντάξει, είναι γελίο πράγματα. Λοιπόν, ήταν το τρίλεπτο της αγανάκτησης για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η εκπομπή επανέρχεται στην κανονική της ροή με ρεπορτάζ από φούτσαλ αντρών. Επιτέλους, το φούτσαλ ποδόσφαιρο σάλας αντρών πήρε νίκη μετά από πάρα πολύ καιρό επί της Λαμίας με 9-3 για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η πράσινη επιτέλους ήταν καταιγιστική. Παρουσία 50 φιλάθλων στο Χαλκιοπούλιο. Είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός σε όλο το μάτς με ωραίες συνεργασίες. Από νωρίς έκτισε μία διαφορά ασφαλείας και το σκορ κατέληξε 3-9-9-3 υπέρ του Παναθηναϊκού. Βρήκαν δίχτυα στο δεύτερο λεπτό με τον Λιαρόπουλο, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και ο Οικονομίδης, ο Αυλονίτης επίσης 2 γκολ, ένα ο Γρηγοράκος, ένα ο Αυλονίτης και ο Κλαούντιο. Ο Γιάννης Γιάβας σε δηλώσεις του λέει: είδαμε να βγαίνουν κάποια από τα πράγματα που δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περάσαμε από μια ομάδα που δεν τα παρατάει εύκολα. Και για εμάς θέλουμε να αποτελέσει και το εμφαλτήρο καλών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο Μέτς, καταρχάς αυτό το κήπεδο δεν είναι μόνο το Παναθηναϊκό. Το λέω τώρα.
Γιατί με ενδιαφέρει, απορώ πώς θα πάνε τα κορίτσια να παίξουν ευρωπαϊκό, να γίνει άμεσο βοτανικός. Λοιπόν, ήμουν στο Μέτς και είδα ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό στο Φούτσαλ Αντρών, αλλά χάσαμε από τον Πίγασο με χαζά λάθη. Καταρχάς, δεν βάλαμε πέναλτι, δεν σκοράραμε, γυρνάγαμε την μπάλα γύρω-γύρω, ενώ μπορούσαμε να πετύχουμε γκολ. Και υπήρχε και μια πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Δηλαδή, υπήρξαν αψημαχίες από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ένας παίκτης της ομάδας παραλίγο να έρθει στα χέρια με κάποιον αντίπαλο και κάθεται στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Γιάβας έχει τα αποδυτήρια, δεν λέμε ότι έχει χάσει. Επιτέλους, βρήκε ηρεμία η ομάδα, πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ηρεμία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Παναγιώτη. Φυσικά, φυσικά. Μια σταθερότητα χρειάζεται σε μια ομάδα σαν αυτή του Παναθηναϊκού, ιδίως μάλιστα όταν παίζει και μετά από καιρό ξανά στην Αλφα Εθνική. Διότι δεν είναι το ίδιο το επίπεδο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλω όμως να σχολιάσω κάτι που είπες προηγουμένως. Αυτό με την περιστροφή της μπάλας. Η αλήθεια είναι πως και στα προηγούμενα μάτς με το Δούκα, με την Αθήνα 90, αυτό δεν το είχαμε δει. Δεν ξέρω τι έφτεξε τώρα και για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε να βρούμε την τελική πάσα που θα οδηγήσει και στο σκοράρισμα. Αυτό μένει να το δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Ελπίζω να μην συνεχιστεί. Όχι, όχι, όχι. Μόνο και μόνο να καταλάβεις ότι το παιχνίδι μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός στον Πίγασο και φάγαμε γκολ στα κοντά 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς από κεφαλιά, πώς το λέμε, σαν του Παλάσσου στο Τζιντότα. Τέτοια κεφαλιά. Δηλαδή, είναι να μην σε θέλει κιόλας. Ακριβώς, είναι και η τύχη. Σημαντικός παράγοντας. Είναι και η τύχη. Πηγαίνουμε στο βόλεϊ αντρών, πριν πάμε στις γυναίκες, έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις, να σου το πω παντού, έτσι. Φυσικά, έχουμε αποκλειστικές συνεντεύξεις του Ιταλού Τζίρι Κόβαρ και του Έλληνα της μεταγραφής του Θοδωρή Βουλκίδη, ο οποίος ήρθε φέτος από τον ΠΑΟΚ. Οι δύο παίκτες μιλάνε για τη νέα σεζόν, μιλάνε για τους στόχους, για τις βλέψεις στην Ευρώπη, για τον προπονητή του, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, εννοείται που τον χρειάζονται στο πλευρό τους και πολλά πολλά άλλα, τα οποία θα τα βρείτε στο paopandu.gr. Έχουν ανέβει δύο συνεντεύξεις και μπορείτε να τις διαβάσετε και να δείτε και τα βίντεο στο YouTube. Ακριβώς, στο κανάλι μου στο YouTube πατάτε like, καμπανάκι για να μην χάνετε τα νεότερα. Εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω το πρόγραμμα της εβδομάδας, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, θα το βρω σε λίγο. Να πάμε και στις τελευταίες δηλώσεις που έκανε παίκτρια του Βόλεϊ Γυναικών πριν την αναμέτρηση με τη Τσβόλε, αύριο στις 5, το Πάπαντο θα βρίσκεται εκεί, τα μικρόφωνα ανοίγουν 4.30, 5 ώρα σερβίς, Παναθηναϊκός Τσβόλε για το Challenge Cup. Η Μάρετ Γκρόθες δήλωσε ότι είναι το πρώτο επίσημο μάτς και μάλιστα είναι ευρωπαϊκό, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε έτσι τη σεζόν. Η Τσβόλε είναι μια ομάδα με ταλαντούχες αθλήτες από την Ολλανδία. Είναι καλές στην επίθεση. Είναι σημαντικό για εμάς να παίξουμε με τη δύναμή μας, την επίθεση, τον μπλοκ και την άμυνά μας. Ανυπομονώ να αγωνιστούμε ξανά για τους φιλάθλους μας. Οι εισιτήρια νομίζω ότι έχουν μείνει κίνηση και σχετικά χαμηλή τιμή, νομίζω 10 ή 15 ευρώ. Νομίζω 10 ευρώ, το είδα χθες. Το είδα και εγώ χθες, 10 ευρώ. Ναι. 10 ευρώ τρέχετε να προλάβετε, γιατί το βόλεϊ γυναικών πάει για πολύ ψηλά πράγματα φέτος. Περιμένουμε να δούμε κάτι, γιατί η Τσβόλε είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μεγαθύριος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στην Ολλανδία, είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες και τα κορίτσια του Γιάννη Καλμαζίδη έχουν δύσκολο έργο. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως τις έχω δει στα φιλικά, αν βγάλουν αυτή τη δυναμική που έχουν, μπορούν να σταματήσει. Μπορούν να σταματήσουν το επιθετικό κομμάτι της Τσβόλε και να πάρουν. Έστω και δύσκολο την νίκη να βάλουν στέρεες βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Challenge Cup. Παναγιώτη, συνεχίζω εγώ, συνεχίζεις εσύ. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο εδώ πέρα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι και για τον επαναληπτικό αγώνα. Είπες στην προηγούμενη εκπομπή, ό,τι θυμάμαι χαρακτηριστικά, πως οι Ολλανδικές ομάδες στο Βόλιο Γυναικών είναι αρκετά δυνατές. Εδώ θέλω να κάνεις ένα σχόλιο έτσι επαναληπτικό για να καταλάβει ο κόσμος λίγο για το επίπεδο εκεί πέρα και πόσο δύσκολο είναι και αυτό το μάτς, αλλά και το επαναληπτικό. Οι Ολλανδικές ομάδες είναι μετά την Ιταλία και τη Γαλλία, θα έλεγε κανείς, το τρίτο πρωτάθλημα παγκοσμίως. Δηλαδή ξεπερνάει ακόμη και την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα που είναι πάρα πολύ δυνατά πρωταθλήματα. Είναι ομάδες με καλές παίκτες, εγχώριες παίκτες, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ το μεταγραφών και εξωτερικές κινήσεις που έχουν περίπου 2-3 ξένες. Το πολύ 4, έτσι. Η Τσβόλε είναι πάρα πολύ δυναμική ομάδα, πρωταγωνιστή και στην Ευρώπη, πρωταγωνιστή και στην Ολλανδία. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα βγάλει εύκολα πέρα με τη Τσβόλε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια όπως είναι.
ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να περάσει το εμπόδιο Ολλανδικής ομάδας με την πρώτη κιόλας, νομίζω ότι πάει για πάρα πολύ ψηλά πράγματα στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα. Η Μάρετ Γκρόθες Ολλανδέζα είναι. Θα βρει γνώριμα πρόσωπα και τουλάχιστον θα έχουμε μια επικοινωνία μέσα στο γήπεδο, να κάνουμε και λίγο πλάκα. Αν πέσει καλά η Καρκάσης, αν πέσει καλά η Άτκινσον, η οποία ανεβαίνει πάρα πολύ και ήταν και MVP στο τελευταίο φιλικό με τον, ξέρω ποιο παίζουμε, στην ΙΤΑ με τη Σάβας, την Ευρωπαϊκή. Με πολύ δυνατό τεστ για τον αγώνα που έπεται. Εάν η Παπαφωτίου είναι σε καλή μέρα, υπάρχει Μεταξάκη η Ρόγκα που είναι παλιές καραβάνες, υπάρχει η Βασιλαντονάκη, υπάρχει η Φουμάκη, υπάρχει η Καρκάτσης. Φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, θα μπει κανονικά δυναμικά στο Μέτς, αύριο στις 5 ώρα, να πάρει τη νίκη και να πάει κανονικά να παίξει την πρόκληση στην Ολλανδία. Σωτήρη, δεν ξέρω, σίγουρα το έχεις καταλάβει ότι δεν μένει πολύς καιρός πια για να ξεκινήσουν και οι υποχρεώσεις του Βόλεϊ Ανδρών. Το λέω αυτό και είμαι αρκετά χαρούμενος, γιατί ξεκινάμε και με ντέρμπι δυνατό, έτσι, με τον Ολυμπιακό στο League Cup. Βέβαια. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχεις μπροστά σου τις... εγώ έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Αν έχεις μπροστά σου τις ημερομηνίες του πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, η κληροδία του σεφ του Super Cup. Έβγαλε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή θα γίνει στο Φάληρο. Θα είναι και εκτός έδρας, οπότε θέλουμε. Θα είναι και... πολύ δύσκολο. Θέλουμε να βρεθούμε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εάν τα καταφέρουμε. Νομίζω αυτό θα γίνει τέλειο του μήνα. Πότε ξεκινάει το Super Cup, όμως. Νομίζω δεν έχει οριστεί ακόμα. Το League Cup. Το League Cup. Το League Cup. Ναι, δεν βλέπω κάποια ημερομηνία και εγώ, δεν έχω δει. Το μόνο που έχω δει είναι πως έχουν βγει τα ζευγάρια, που είναι ο Φίνικας με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ με το δεύτερο του προκριματικού ομίλου, ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και ο Μύρωνας με τον πρώτο του προκριματικού ομίλου. Είναι ανάμεσα στον Άθλιο Οριστιάδας, ανάμεσα στην Καλαμάτα. Είναι δηλαδή και νεοφώτιστη Καλαμάτα, που είναι έχει ανέβει, και ο Πήγασος Πολύχνης. Είναι... Αυτές είναι οι τρεις προκριματικές. Είναι ομάδες στις οποίες ο Παναθηναϊκός βρήκε στο τουρνουά της Καλαμάτας πριν από μερικές μέρες, τις κέρδισε για τις τρεις. Ναι, και θα παίξουν αυτό το γύρο και εν συνεχεία θα βγει η τελική φάση. Από ό,τι έχω καταλάβει τη δομή δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Να πούμε ότι η ομάδα του Σπύρου Χαδρινού είναι ο προπονητής Καλαμάτας 80. Εγώ έμενα στην Καλαμάτα τα προηγούμενα χρόνια λόγω φοιτητικής ζωής. Αντιμετώπισε στο κλειστό του Ρέντι τον Ολυμπιακό και βρέθηκε να προηγείται με 2-0 σετ παρότι τήθηκε στο tie break. Η εμφάνιση των παιχνών του συνόλου που χτίζει ο προπονητής ο Ντακούρης, ο Παναγιώτης, είναι δικαιωματικά εξαιρετική. Δηλαδή τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι πολύ δυνατή Καλαμάτα 80. Καταλαβαίνεις ότι το έχω λίγο χρέος. Θέλω να μιλάω για αυτή την ομάδα. Μ' αρέσει αυτή η πόλη, την αγαπάω. Έζησα 4 χρόνια και θέλω να τη κάνω αναφορά. Και είναι ευχάριστο που έχει και εκπρόσωπο στη μεγάλη κατηγορία, σε ένα από τα αθλήματα. Ελπίζουμε και η μαύρη θύλα σιγά σιγά να αρχίσει να ανεβαίνει προς την Super League, να την απολαύσουμε. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα, εντάξει. Να, ακριβώς. Λοιπόν, φτάνουμε τα 45 λεπτά. Εάν δεν έχουμε άλλο ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε αποφώνηση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σε όλα τα τμήματα πάντα για το καλύτερο. Είναι αρχή της σεζόν ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα πολλά να πούμε και στη συνέχεια των εκπομπών μας. Και ευχόμαστε νίκες σε όλα τα πράσινα τμήματα. Τελευταίο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Σάββατο τον Πρωτέα Βούλας. Νίκη για τα κορίτσια της Ελένης Καπογιάννη. Και μια ειδική αναφορά που κάνει ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος στην κορυφαία σασίς στη Διονυσία Αλεξανδρή. Είναι η κορυφαία σασίς στην Α1 και φιγουράζει στην πρώτη θέση μαζί με την Τούρουντι της Ελευθερία Μοσκάτου με 7 ασίστ. Ψηλά είναι επίσης και η Ανανίκη στα Μολάμπρου. Μισό λεπτό να το δω. Στα κλεψίματα με 5 πίσω από την Μπάλτς του Εθνικού. Ακολουθούν η Διέλα, η Πρίφτη, η Τσαβόνη, η Μανής. Του Ντούρισε από την Ελευθερία Μοσχάτου. Νομίζω ότι την Τούρουντιτς πρέπει να την έχει λίγο στα ραντάρ του Παναθηναϊκός. Είναι ένα πολύ βασικό χρανενάζι της Ελευθερίας Μοσχάτου. Και δεν ξέρω πώς θα βγει η χρονιά. Εγώ σας λέω ότι την Τούρουντιτς θα ήθελα να τη δω στον Παναθηναϊκό. Την έχω δει, ξέρω πώς παίζει. Και γιατί όχι. Γιατί όχι. Όλα πιθανά, Σωτήρη, με τα γραφικά που γίνονται, που έγιναν, μάλλον που ξεκίνησαν από το περασμένο καλοκαίρι, έχουμε δει πολλά. Και δεν αποκλείται να δούμε κι άλλα. Καθόλου, καθόλου.
Λοιπόν, εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος. Το ΠΟΑΠ έχει άλλες 3 εκπομπές μέσα στη βδομάδα. Μας ακολουθεί σε όλα τα social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχουμε κάνει TikTok, το ξέρατε. Τρέχετε να το βρείτε. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, πατάτε καμπανάκι, share για το δοκι φίλοι σας και αναμένετε τις επόμενες εκπομπές του ΠΟΑΠ.gr. Την επόμενη Τρίτη μένει ο καλεσμένο. Αύριο, 5 η ώρα, Παναθηναϊκός Τσβόλε για την πρώτη φάση του Challenge Cup Βόλεϊ γυναικών. Τα μικρόφωνα ανοίγουν 4:30, 5 ώρα το πρώτο σερβίς του μεγάλου αγώνα των κορισιών του Γιάννη Καλμαζίδη, μικρόφωνο Σωτήρης Σουχλέρης, πλούσιο ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα εκπομπή. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Εννοείται. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.